Κρήτης τα εύωσμα, άνθη τιμήσομεν, τα διαπνέοντα, ως μην την εν Θεόν, Θεοδούλων και ζωτικών, γελασίων σατορνίνων. Ευπορών ευαρεστών, αγαθόποδα πόμπιον, ευνικίαν ονόμου, βασιλίδι τέν δόξων. Βόντες προς αυτούς ομοφρόνος, το μαρτύριο των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των εν την ίσο Κρήτη μαρτυρισάντων. Οι Άγιοι αυτοί αθλητές του Χριστού, δέκα στον αριθμό, ο οποίος τέλειος ον συμβολίζει την ενότητα, άθλησαν υπέρ της πίστεως επί Δεκίου, περί το έτος 250 μετά Χριστόν, και κατέκτησαν όλοι μαζί τον Καλλίνικο Στέφανο του Μαρτυρίου. Κατάγονταν από διαφορετικά μέρη της Κρήτης. Η Θεόδουλος, Σατορνίνος, Εύπορος, Γελάσιος και Ευνικιανός κατάγονταν από την Γόρτινα, ο Ζωτικός από την Κνωσό, ο Πόμπιος από το λιμάνι της Λίδας, ο Αγαθόπους από τον Πάνορμο, ο Βασιλίδης καταγόταν από την Κιδονία, σημερινά Χανιά, και ο Ευάρεστος από το Ηράκλειο. Τους ένωνε όμως σε ένα σώμα και μία ψυχή η αγάπη και η πίστη στο Χριστό. Οι εθνικοί τους κατήγγυλαν στον δικαστή του νησιού, ο οποίος διέταξε να τους πάνε σε όλα τα ψευτοϊερά τους και να τους αναγκάσουν να θυσιάσουν στα είδωλα, υπό την απειλή βασανιστηρίων. Απεδείχθη όμως μάταιο, και επί 30 ημέρες υπέστησαν την δημόσια χλέβη. Οι περαστικοί τους περιέλουζαν με ύβρις, τους χτυπούσαν με ξύλα, τους γρονθοκοπούσαν, τους έφτυναν κατά πρόσωπο, τους έσυραν ακόμη και μέσα σε κοπριές. Τίποτε όμως δεν στάθηκε ικανό να κλονίσει την υπομονή τους και την πίστη τους, και ο δικαστής αποφάσισε να τελειώνει με αυτούς, διότι το θέαμα της θαραλέας καρτερικότητάς τους αποτελούσε πλέον ενθάρρυνση και για άλλους χριστιανούς της Μεγαλονήσου. Διέταξε τότε να τους κατακόψουν τα μέλη και μετά να τους αποκεφαλίσουν, και με αυτόν τον τρόπο κατέκτησαν οι μακάριοι τον Καλλίνικο Στέφανο της αιωνίου δόξης.